Νομίζω ότι σήμερα απολέσαμε 2 βαθμούς. Θα έλεγα ότι είμαστε ιδανικοί αυτοχείρες, γιατί όταν προηγήθησε εντός έδρας 2-0 με σχετικά καλή εμφάνιση, θα έλεγα ότι δεν επιτρέπεται επουδενή, άσχετα με τον τρόπο με τον οποίο προήλθαν τα γκολ, να επιτρέψει στον αντίπαλο να πετύχει 2 γκολ. Ας πάρουμε όμως το παιχνίδι από την αρχή. Η πρώτη φάση ανήκει στον Όφη. Με τον Μπακού είχαμε τονίσει ότι είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής. Γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν transition για τον Όφη και θέλαμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Εκτός από αυτή τη φάση, νομίζω ότι τα αντιμετωπίσαμε αρκετά καλά. Μπορέσαμε, προηγηθήκαμε, πετύχαμε και 2ο γκολ. Νομίζω ότι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου είναι αυτή η οποία μας οδήγησε σε αυτό το σκορ. Και χωρίς να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος στο 2ο ημίχρονο, προφανώς από την αίσθηση της αυτοσυντήρησης, της επιβίωσης, δώσαμε παραπάνω χώρο στον αντίπαλο. Αλλά ακόμα και μετά από αυτό, δεν είχε ο Όφη κάποια σημαντική ευκαιρία μέχρι το 68 λεπτό. Δεν υπήρχαν φάσεις που να είναι άξιες αναφοράς, έτσι ώστε να πούμε ότι έδειχνε το παιχνίδι ότι θα γυρίσει. Έγινε το 1-2 με αυτό το γκολ του Μπάκετς, το τυχερό γκολ του Μπάκετς με την κόντρα στην οποία υπήρξε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Και από εκεί ύστερα, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να κρατήσουμε το σκορ και προήλθε άλλο 1 γκολ από 1 πέναλτι και βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Δεν έχω να πω πολλά, με την έννοια ότι εννοείται ότι συνεχίζουμε. Έχουμε άλλα 2 παιχνίδια για να τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Πραγματικά σήμερα είμαστε όλοι στεναχωρημένοι, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει 3 βαθμούς και δεν τους πήραμε. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που είναι Όφη, με πάρα πολλές λύσεις, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ακόμα και οι αλλαγές που μπήκαν ενισχύσανε την απόδοση της ομάδας. Και θα έλεγα ότι θα χρειαστούμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στις νίκες και να κλείσουμε την κανονική διάρκεια όσο πιο κοντά γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Όπως και να ήταν το μάτς, προσπαθούσε να ενισχύσει την προσπάθεια των παιδιών. Μακάρι αυτόν τον κόσμο να τον είχαμε πιο νωρίς μαζί μας. Ενδεχομένως να μην ήμασταν σε αυτή τη θέση. Και παράλληλα να ζητήσουμε και ένα συγγνώμη, γιατί στο τέλος, όπως και εμείς, αλλά περισσότερο ο κόσμος έφυγε σαν χωρισμένος από αυτό το 2-2. Που κατά την προσωπική μου άποψη το θεωρώ και λίγο άδικο. Αυτά. Ερωτήσεις. Κώς, να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν συμφωνώ και εγώ ότι δεν ήταν πολλές και ιδιαίτερα αγωνιστικός Όφη μέχρι το σημείο που έβαλε το πρώτο γκολ. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε μια αίσθηση, δεν ξέρω να συμφωνήσω σε αυτό, ότι δόθηκε πολύ χώρος. Το εσείς το ονομάστε αίσθηση αυτοσυντήρησης και επιβίωσης. Μπορεί ένας κόουτς από τον πάγκο να. Γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παιχνίδι του Φαζιάννα, να το αλλάξει αυτό, να το διαφοροποιήσει. Μπορεί να το αλλάξει, να το διαφοροποιήσει, μπορεί να ανεβάσει την ομάδα πιο ψηλά, αλλά έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι και βλέποντας τα παιδιά ότι δεν κινδυνεύανε. Αυτό το διαφοροποιήσει αν ξεκινήσει το 2ο ημίχρονο και δεις ότι σε 5, 10, 15 λεπτά έχει κάνει 2-3 ευκαιρίες ο αντίπαλος, κλασικές, και έχει παραχωρήσει χώρο χωρίς να υπάρχει λόγος. Αλλά κινδυνεύει παράλληλα. Μέχρι το 1-2, μέχρι το 2-1, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος. Άρα λοιπόν το παιχνίδι πήγαινε από μόνο του μέχρι εκεί. Μετά το 2-1 προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα, μπορέσουμε να κρατήσουμε λίγο πιο ψηλά την μπάλα, να μπορέσουμε και εμείς να πάμε σε μια
κατάσταση που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά φαινόταν το άγχος με την έννοια ότι δεν περνάμε μπάλα από πίσω, δεν ανοίγαμε, δεν κάναμε τον build-up που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή βρίσκαμε την εύκολη λύση στο να μπορέσουμε να πάμε σε μεγάλη, κάτι το οποίο δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε και πριν το παιχνίδι. Απλά εξελίχθηκε έτσι κατά τη διάρκεια και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μετά το 2-1 είναι όλα δύσκολα. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι χωρίς να έχουμε κινδυνεύσει δεν είχαμε κάποια κλασική ευκαιρία, δεν είχε ο αντίπαλος κάποια κλασική ευκαιρία. Έγινε αυτό το πέναλτι και βρεθήκαμε να έχουμε ισοφαριστεί και μετά να έχουμε αυτή την ευκαιρία με το Λεόν να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά χωρίς να είναι κλασική ευκαιρία. Άλλη ερώτηση.